Ζουμπίνιο. Δύο παίχτες του Άρη μαρκάρουν. Θα γυρίσει ωραία τον Πάρκερ έξω από τη μεγάλη περιοχή. Πάρκερ κάνει ωραία προσπίθηση. Θα κάνει και το σουτ και ανοίγει το σκόρ ο Πανσεραϊκός. Στο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης ο Πανσεραϊκός ανοίγει το σκόρ στο Κλεάνθης Βικελίδης μετά από πολύ ωραία προσπάθεια και με εκτελεστή τον Πάρκερ. Βάζει μπροστά τους φιλοξενούμενους και άμεσα βέβαια τα δύσκολα στους γηπεδούχους, οι οποίοι να θυμίσουμε ότι δεν έχουν και τον κόσμο. Και ωραία κίνηση από τον Καστίγιο. Έξω από τη μεγάλη περιοχή πάει να κάνει το κάτι παραπάνω για τον Νέτο. Το σούτ του Νέτο καλό. Φερνάντες μπλοκάρει στο 11. Μπομπαντίγια. Ωραία κίνηση να περάσει τον Βοσκόπουλο. Πάντα ο Μπομπαντίγια θα κάνει και το σούτ και ισοφάριση. Καταπληκτικό γκολ από τον Μπομπαντίγια. Ισοφαρίζει πολύ γρήγορα με τη συμπλήρωση 15 λεπτών παιχνιδιού. Μπομπαντίγια φέρνει το παιχνίδι στα ίσα. Και εδώ βλέπετε λοιπόν του πανηγυρισμού των λιγοστών όσων επιτρέπονται οπαδών του Άρη για αυτό το γκολ του Μπομπαντίγια. Όλα τα λεφτά είναι όμως η κίνηση που έκανε, βέβαια και το τελείωμα. Αν δούμε την κίνηση για να περάσει τον Βοσκόπουλο και βέβαια το καταπληκτικό τελείωμα απέναντι στον Φερνάντες, φέρνει το παιχνίδι στα ίσα στο 15. Κάνει ωραία κίνηση και περνάει ο Διόγο. Θα βγάλει και την σέντρα στον Πάρκερ στο ύψος του πέναλτι. Καθυστερεί ο Πάρκερ, θα στρώσει στον Σουμπίνιο. Θα δοκιμάσει το σουτ, ο Χουάνμα πέφτει και μπλοκάρει την μπάλα. Καστίγιο περιμένει τους συμπαίκτες του να κατέβουν. Τώρα θα βγάλει για τον Κόκε έξω τη μεγάλη περιοχή. Θα κάνει το σουτ ο Κόκε, καλό σουτ out στο 35. Προσπάθεια είναι τώρα για τον Άρη με τον Κόκε να μπαίνει στην μεγάλη περιοχή. Κοντά στον γκολ ο Άρης για τον Καστίγιο, γκολ 2-1. Ο Νέρι Καστίγιο για δεύτερη σερία αγωνιστική πετυχαίνει γκολ. Η ανατροπή του σκορ για τον Άρη. Θα γίνει το λάθος, το εκμεταλλεύεται ο Νέτο απέναντι στον Φερνάντες. Νέτο σουτάρει γκολ. 3-1 για τον Άρη, ο οποίος φαίνεται να καθαρίζει το παιχνίδι καθώς παίρνει διαφορά 2 γκολ. Ποιον άλλο με τον Νέτο, το βλέπετε εδώ όπως πανηγυρίζει ο άνθρωπος. Γκολ για τον φετινό Άρη, πανηγυρίζει με τον δικό του τρόπο. Σίγουρα κάπου αφιερώνει αυτό το γκολ. Εδώ η Άπονας θα κάνει την σέντρα κοντά στον γκολ, δοκάρι για τον Άρη. Στο 62 η ευκαιρία για το τέταρτο γκολ από τον Νέρι Καστίγιο. Πάρκερ και πάλι για τον Παπαδόπουλο, μπαίνει μέσα στην μεγάλη περιοχή, γυρίζει για τον Ταλέτο, shoot out. Η πρώτη καλή στιγμή στο δεύτερο ημίχρονο για τον Πανσεραϊκό. Πάρκερ για τον Νταλέ, ευκαιρία για τον Πανσεραϊκό το shoot. Και τώρα ο Χουάνμα θα πει όχι, θα διώξει την μπάλα σε κόρνερ. Χωρίς να πιεστεί ιδιαίτερα ο Άρης, βοηθήσαμε ώστε να πετύχει 3 γκολ σε ένα πολύ σύντομο διάστημα, περίπου 15 λεπτά, έτσι, τα οποία ήταν πολύ άσχημα για μας, και να κάνει το σκορ από 0-1 σε 3-1. Ο Άρης δεν δικαιολογείται να παίζει κλεφτοπόλεμο ή να παίξει παιχνίδι αντιπιθέσεων και κυρίως μέσα στο χαριλό. Θα πρέπει να εκφράζεται από την επιθετικότητα. Θα πρέπει να δίνει στον κόσμο αυτό που ζητάει, δηλαδή πολλές φάσεις μέσα στην αντίπαλη περιοχή. Βέβαια, για να μπορέσουμε να πούμε ότι αυτό είναι ένα σύστημα το οποίο εκφράζει τον Άρη, θα πρέπει οι τρεις χαφ πίσω από τους τρεις επιθετικούς, δηλαδή σε ένα 4-3-1-2 ή στο ρόμβο όπως θέλετε, θα πρέπει να μάθουμε ακόμα καλύτερα να παίζουμε κυρίως οι πλάγοι χαφ για το σε ποιο χρόνο και πώς πρέπει να κάνουμε την επίθεση και την άμυνα. Στο πρώτο 20 λεπτό πιστεύω ήμασταν πάρα πολύ καλοί. Είχαμε την κατοχή της μπάλας. Ο Άρης δεν μας απειλήσε ιδιαίτερα. Αλλά μετά το 1-1 άλλαξε η εικόνα μας προς το χειρότερο. Κάναμε πολλά λάθη και αβίαστα και άσκοπα. Και ο Άρης κάπου εκεί πάνω στο δεύτερο μισό του πρώτου ημιχρόνου πήρε τις ευκαιρίες που τους δόθηκαν και προηγήθηκε με ένα 2-1 και μετά με ένα 3-1. Μετά εκεί πιστεύω και τελείωσε και το παιχνίδι. Ξέρουμε όλοι ότι πρέπει να κερδίσουμε τα τρία παιχνίδια. Για να μπορεί να μπαίνουμε στα play-off. Θα είναι δύσκολα. Χάσαμε κάποιους βαθμούς που μας αφήσαν πίσω και τώρα πρέπει να κερδίσουμε όλα τα παιχνίδια.